Ψηλά στο βάθρο Κύπρο, ανάμεσα στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχοντα την αρνητική δεύτερη θέση λόγω αλλαγή τη χρήση αντιβιωτικών φαρμάκων κατά το έτο 2021. Και ενώ η διάμεση καθορισμένη μερίσια δοσολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 16,4 ανά χίλιου κατοίκου, στην Κύπρο αγγίζει το 25. Καθημερινά γίνεται κατάχρηση αντιβιωτικό. Ναι. Όταν λε τον ασθενή, δεν χρειάζεσαι αντιβιωτικό για τον πύρετο που έχει. Δεν χρειάζεσαι αντιβιωτικό για το εμπύ... Λόγω γρήπη mm. ή λόγω κάποια ιόση, γιατί κανένα αντιβιωτικό δεν σκότωσε κανένα ιό. Γενικά, οι γιατροί βάλαμε <σχ> το χεράκι μα πάνω σε αυτό, γιατί στην προσπάθειά μα να καλύψουμε τον ασθενή, μπα και είναι μια λίμωξη μικροβιακή, mm. τότε εγώ να είμαι. Καλυμμένο, αν συμβεί κάτι. Ενώ δεν είναι έτσι. Την αρνητική πρωτιά κατέχει Ρουμανία. η Ρουμανία. Ακολουθεί η Κύπρο, η Βουλγαρία και στην τέταρτη θέση η Ελλάδα. Κατά χρήση αντιβιωτικών γενικά αποτελεί μια <coughs> βόμβα για τη δημόσια υγεία παγκοσμίω. Mm -hmm. Δεν είναι μόνο η Κύπρο. Γιατί λόγω τη κατάχρηση η αντιβίωση καταλήγει να μην είναι αποτελεσματική για πολλέ ασθένειε. Κατά το 2020 η Κύπρο κατέχει την αρνητική πρωτιά και ακολουθούσε η Ελλάδα στη δεύτερη θέση. Με στόχο την ευαισθητοποίηση για την ορθολογική χρήση αντιβιωτικών, η Παθολογική Εταιρεία Κύπρου ξεκίνησε εκστρατεία διαφώτιση του κοινού. Η πανδημία κορονοϊού που μαστίζει το παγκόσμιο εδώ και τρία χρόνια έχει επιδεινώσει ένα προπάρχον πρόβλημα. Την κατάχρηση αντιβιωτικών στην κοινότητα. Και αυτό οφείλεται στη λαθασμένη αντίληψη ότι οι ιώσει αντιμετωπίζονται με αντιβιώσει. Την εκστρατεία διαφώτιση και ευαισθητοποίηση στηρίζει η φαρμακοβιομηχανία με το χεμί και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγεία και του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου.